Ηλιακά οχήματα που σχεδίασαν και κατασκεύασαν φοιτητές και μαθητές λυκείων και τεχνικών σχολών έλαβαν μέρος σε ένα πρωτότυπο αγώνα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου. Τα ηλιακά αυτοκίνητα αποτέλεσαν πόλο έλξης για λευκοσιάτες και ξένους που βρέθηκαν από χθες στο κέντρο της πόλης. 10 πρωτότυπα αυτοκίνητα με συλλέκτες που απορροφούσαν ηλιακή ακτινοβολία, τροφοδοτώντας τους κινητήρες με ενέργεια, είχαν την ευκαιρία να δουν όσοι βρέθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας το Σαββατοκύριακο. Η αλλιώτικη αναμέτρηση με μόνο καύσιμο τον ήλιο πρόσφερε μοναδικό θέαμα σε δεκάδες ντόπιους και ξένους και σκοπός της ήταν να προκαλέσει το ενδιαφέρον των νέων για την έρευνα, την επιστήμη, την τεχνολογία αλλά και την αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και σίγουρα το πέτυχε. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Περιφερειακής Τεχνικής και Γεωργικής Σχολής Αυγόρου με το όχημα Hyperion 1. Την δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα της Club RA Limassol με το όχημα First, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε το όχημα Hyperion 2 της Περιφερειακής Τεχνικής και Γεωργικής Σχολής Αυγόρου. Το βραβείο καλύτερου σχεδιασμού απέσπασε το όχημα Ερμής της Σχολής Αγίου Λαζάρου Λάρνακας που σχεδίασε ο μαθητής Χρήστος Ηλία. Η έναρξη των εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου έγινε με μια εντυπωσιακή παρέλαση των ηλιακών οχημάτων που διέσχισαν τις οδούς Λίδρας και Ωνασαγόρου, καταλήγοντας στην πλατεία Ελευθερίας, όπου το κοινό θαύμασε από κοντά τα μοναδικά αυτοκίνητα που σχεδίασαν και κατασκεύασαν φοιτητές και μαθητές λυκείων και τεχνικών σχολών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στον αγώνα.